Με σύνθημα η ζωή είναι ωραία. Έτσι ξεκινάμε μια μεγάλη ομάδα από δημοσιογράφους και ποιητές. Να δείξουμε σε όλη την Ευρώπη ότι οι Έλληνες επιμένουν να είναι δυνατοί, ό,τι και αν μας συμβεί, εμείς είμαστε εδώ. Γι' αυτό και φτιάξαμε αυτό τώρα το ενεργειακό ποδήλατο, το οποίο θα δουλεύει και με φωτοβολταϊκά και με μπαταρία. Λοιπόν, και εγώ θα γυρίσω όλη την Ευρώπη, ήδη ξεκίνησα από τη Βέρεια, που έχω δυσμούς αίματος με αυτή την πόλη, και θα υπηρετώ μου στην ίδια περίοδο. Και γενικώς έξω στην Ευρώπη έτοιμο γνωρίζουν όλοι λόγω του επιθέτου. Θα γυρίσουμε πάνω από 150 περιφέρειες, 22 χώρες βέβαια. Γύρω στις 1000 πόλεις θα επισκεφτούμε, θα επισκεφθώ δηλαδή, αλλά και εγώ βάζω και την ομάδα μου από πίσω γιατί κάνει όλη την επικοινωνία. Περίπου με 3000 οργανισμούς θα συναντηθούμε και θα συνομιλήσουμε και στόχος μας είναι να δείξουμε πως μπορούμε αλληλέγγυα όλοι μαζί να προχωρήσουμε, τουλάχιστον όσοι είναι εθελοντές, όσοι θέλουν να προστατέψουν είτε το περιβάλλον είτε την πολιτιστική μας γεωρονομιά, το καθενός δηλαδή. Και γενικότερα να δείξουμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι πολίτες, μπορούμε να συνεπάρξουμε, αρκεί να είμαστε όλοι μαζί. Δεν θα ήθελα να πω παραπάνω πράγματα, αρκεί να μπείτε μέσα στο blog που έχουμε κι εμείς, έτσι, αν γράψετε ο ποδηλάτης στις γειτονιές του κόσμου, θα σας βάλει ο ποδηλάτης του κόσμου, θα σας βγάλει μέσα στην μηχανή αναζήτηση του Google ή οτιδήποτε. Λοιπόν, και εκεί πέρα θα μπορείτε να δείτε και να επικοινωνείτε και μαζί μου όποτε θέλετε, όποιος θέλει. Εγώ το τηλέφωνο μου θα το έχω ανοιχτό. Μπορείτε από εκεί και η διαδρομή επάνω να παίρνει και τηλέφωνο. Να σας πω μόνο ότι όλα είναι τελευταίας γενιάς. Ακόμη και από την κάλτσα μέχρι και το ποδήλατο. Όλα, ό,τι έχει βγάλει η τεχνολογία τελευταία. Και αυτό πέρα είναι κάτι που με διευκολύνει πάρα πολύ. Δεν είμαι ένας ποδηλάτης αθλητής. Είμαι ένας ποδηλάτης όπως είναι όλος ο κόσμος. Απλώς λίγο προπονήθηκα και εδώ για να μπορέσω να τα καταφέρω, αλλά νομίζω ότι αυτό που μετράει περισσότερο είναι η ψυχή και η θέληση. Και αυτό θέλω το μήνυμα να περάσω, ότι δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω με οποιαδήποτε δυσκολία. Η ψυχή και η θέληση είναι αυτό που μας οδηγεί στο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα για μένα είναι 3 χρόνια στο δρόμο με ένα ποδήλατο από πόλη σε πόλη. Λοιπόν, και μετά βλέπουμε. Ειδικά για τα παιδιά δηλαδή που δηλαδή έχουμε διαπιστώσει ότι ναι μεν υποβοηθάει το ποδήλατο, αλλά η μπαταρία του έχει πρόβλημα. Όλες τις μπαταρίες έχουν πρόβλημα. Η μπαταρία, φώτα και τα λοιπά. Δίνει εδώ πέρα μέσα, σε αυτό εδώ πέρα. Α, έχει και ηλεκτρική κίνηση. Ναι, ηλεκτρική. Α, υποβοήθηκε δηλαδή, την πλήθεια κυράζεται και τα λοιπά. Δηλαδή όταν ανοίγεις αυτό εδώ, για παράδειγμα, βλέπεις ότι ανάλογα πόση βοήθεια θέλετε από το ποδήλατο, από αυτή τη μεριά, το ανεβάζετε από το ΣΥΝ, ωραία. Και αν θέλετε λιγότερο εδώ ή αν θέλετε να φορτίζει η μπαταρία της κατηχώρας, εδώ μόνο πατάς πετάλι, δηλαδή βαραίνει το ποδήλατο. Το θέμα ποιο είναι ότι το δοκιμάσαμε και είδαμε, διαπιστώσαμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Η μπαταρία δηλαδή τελειώνει γρήγορα και ας λένε οι Αυστριακοί, οι οποίοι είναι η τυπική και όλα αυτά εδώ πέρα, ότι μέχρι 120 χιλιόμετρα μπορεί λέει να σε κρατήσει. Στα 20 χιλιόμετρα ούτε, και στα 10 ακόμη ξεφορτίζει μπαταρία. Ήρθαν εδώ πέρα τώρα αυτή η εταιρεία, που είναι μια ελληνική εταιρεία, δεν κάνει τίποτα φωτοβολταϊκά. Απλώς τα παιδιά ήταν πρόθυμα και μου εξηγήσαν ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σύστημα με φωτοβολταϊκά εδώ πέρα πάνω, το οποίο θα είναι και όμορφο και ολόκληρο.
να βοηθάει απλώς αυτή την κατάσταση στην επαναφορτήση να μην έχει ποτέ πρόβλημα. Λοιπόν, δεν τα έχουμε περάσει ακόμη, γιατί το υλικό αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε τελευταίες γενιές και τώρα έρχεται, τώρα να μας το φέρουν. Το κουμπός μου πιστεύω όταν θα είμαι περίπου στο μέτωπο να το έχω επάνω. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το χαρακτηρίσουμε ένα ενεργειακό ποδήλατο, γιατί έχει πάρα, πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να σε βοηθήσουν. Δηλαδή, αν βρίσκεται την ενέργεια που είσαι πάνω στο βουνό, στο σπίτι σου, ανεβοκατεβαίνει με πάρα πολύ.